Τελικά, αν υπάρχει νόμο να εμβολιαστούμε όλοι, να το, το κάνουμε. Άρα δεν υπάρχει νόμο και τελικά υποχρεώνει τον κόσμο να τον διώξει από τη δουλειά του, την καριέρα του. Σκοτώνει τον κόσμο ο οποίο έχει μια ζωή ολόκληρη εκεί πέρα. Και για να κάνει εμβόλιο και υπογράφει ότι το κάνει μόνο του. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει στον πλανήτη. Έχω δηλώσει ότι αυτέ οι ενέσει είναι ενέσει εκτέλεση. Και εδώ έχουν πει δημόσια, αν το θέλετε, τεράστιοι γιατροί, αλλά και επιστήμονε. Αν οι φωνέ δεν ακούγονται γιατί τα μέσα ενημέρωση ανήκουν στα καθοστατικά στούντιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμω αυτό είναι αλήθεια. Άρα μιλάμε για τεράστια ανιχνευσιμότητα. Πού ήταν η Ευρώπη, Θα μιλήσω και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Πού ήταν ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Αλλά πού να είναι. Όταν υπάρχει μια ανομαλία, μια γελιότητα που διοικείται αυτό ο οργανισμό από γελίου ηλίδιου ανθρώπου. Και μάλιστα προδότε τη ίδια τη ουσία του. Πού ήταν ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγεία. Πού ήταν να προφυλάξει τον πληθυσμό των πολίτη. Τότε για ποιο καταστροφικό χάρτη ανοίξαμε την Ευρώπη. Γιατί δώσαμε τον πλούτο μας, Γιατί βάλαμε αυτού να διεκούνε. Πού είναι ο οργανισμό τη Ελλάδο τη Υγεία να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη. Αλλά όλη η κυβέρνηση έβγαζε νόμου με προστήματα. Με οτιδήποτε να δυσκολέψει την ίδια τη ζωή.